Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του GameGold.gr. Σήμερα θα παίξουμε Call of Duty Black Ops 2. Να σας δείξω κάποια tips. Θα ξεκινήσουμε με ένα Team Deathmatch. Περιμένουμε καθώς ψάχνει παιχνίδι. Και μας βρήκε στην Yemen. Πρόκειται για ένα map από τα αγαπημένα μου, πολύ ωραίο map, έχει και κοντινές και μακρινές αποστάσεις. Βρίσκεται προφανώς, όπως λέει και το όνομά της, στην Ιεμένη. Υπάρχουν αρκετά κτίρια που μπορούμε να καλυφθούμε, είτε με scope, είτε να επιχειρήσουμε να πάμε σε αυτά με ένα SMG. Θα ξεκινήσουμε με το SMG, μιας και το αναφέραμε. Έχω το MSMC με FMJ και grip. Το grip το βάζω για σταθερότητα και το FMJ διότι πιστεύω είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να βαράμε τους άλλους μέσα από τείχους. Δηλαδή αυτά δεν θα μας βαράνε κανονικά και εμείς θα τους βαράμε μέσα από τείχους. Είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Τώρα θα δούμε λίγο το Executioner, που είναι ένα αρκετά περίεργο όπλο. Δηλαδή θα λέγαμε ότι δεν είναι το τυπικό πιστολάκι, αλλά πρόκειται ένα πιστολάκι παύλα shotgun, έχει τεράστια δύναμη από κοντά, αλλά από μακριά δεν μπορεί ούτε καν να κουμπίσει τον αντίπαλο. Θα πετάξω μία Semtex που είναι μια κανονική χειροβίδα, απλώς κολλάει και στον τοίχο ή πάνω σε παίχτες. Να θυμίσω εδώ τη διαφορά που έχει η Semtex με την απλή χειροβίδα, πρόκειται για μια πολύ συνηθισμένη απορία. Πρόκειται για μια συνηθισμένη απορία. Η Semtex έχει μεγαλύτερο damage αλλά μικρότερη εμβέλεια. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει, πολύ απλά, ότι η χειροβοβίδα μπορεί να σκοτώσει πολύ πιο εύκολα, η grenade, η frag grenade δηλαδή η κλασική, μπορεί να σκοτώσει πολύ πιο εύκολα 2 και 3 άτομα. Ενώ η Semtex, άμα κολλήσει σε κάποιον, σπάνιο να πάρει και δεύτερον. Εκτός και άμα βρίσκονται όλοι μαζί, που αυτό είναι ήδη σπάνια περίπτωση. Αυτό το κτίριο είναι πολύ σημαντικό και σαν τύπο που να σας δώσω όταν παίζετε στη Yemen είναι ότι να προσπαθήσετε να καταλαμβάνετε αυτό το κτίριο. Βέβαια δεν θα είναι και πολύ εύκολο γιατί έχετε μεγάλη αντίσταση σε αυτό. Δυστυχώς με φάγανε. Έχουμε όμως το RCXD, ένα από τα αγαπημένα μου killstreak. Είναι ένα αυτοκινητάκι, μπορούμε να γίνουμε μικρή Schumacher. Και τώρα θα το οδηγήσω να σκοτώσαμε έναν σκοπευτή. Καμπούμ κιόλας. Άλλο ένα tip που έχω να σας δώσω είναι να δίνετε πολύ πολύ μεγάλη προσοχή στο ραντάρ πάνω αριστερά. Ειδικά σε game modes όπως το Team Deathmatch υπάρχουν πολλοί εχθροί οι οποίοι παράνε συνεχώς και αποκαλύπτουν τη θέση τους και εσείς μπορείτε πολύ εύκολα να το πάρετε αυτό χαμπάρι και να το σκοτώσετε. Βλέπετε εδώ κατάφερα να σκοτώσω 5 άτομα πολύ εύκολα, κοιτώντας μόνο το ραντάρ. Τώρα, όταν παίζετε SMG, αυτό που έχω να σας προτείνω, έλεγα, είναι να ορμάτε κατευθείαν, δηλαδή μην περιμένετε μακρινές αποστάσεις. Από μακρινές αποστάσεις είναι το Assault ή το LMG. Ας πάρουμε ένα απλό από κάτω γιατί μας τέλειωσαν και τα πυρομαχικά στο... Βασικά έχουμε το Death Machine. Ας πήρουμε λίγο τον πόνο. Δυστυχώς μας έφαγαν, δεν πειράζει. Ξανά έχουμε όμως το Death Machine. Πήραμε double kill εκεί πέρα, δεν ξέρω πως έγινε αυτό. Τώρα να απαντήσω σε μια ερώτηση που μάλλον οι περισσότεροι από εσάς την έχετε, πώς να ανέβω level. Είναι η πιο συνηθισμένη απορία και θα πάρουμε και το game winning kill cam. Είναι η πιο συνηθισμένη απορία που έχουν όλοι οι παίχτες. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι έχω να σας προτείνω. Επειδή υπάρχουν πολλά achievements με διαφορετικά όπλα, αυτό που έχω να σας πω
είναι να παίρνετε συνεχώς νέα όπλα, να ξεκλειδώνετε νέα όπλα και να παίζετε με αυτά να κάνετε achievement. Έτσι παίρνετε πολύ πιο εύκολα XP. Experience points δηλαδή. Τώρα, ποιο είναι το καλύτερο game mode? Εγώ θα έλεγα το game mode που έχει πολύ δράση, δηλαδή που κρατάει περισσότερο από όλα. Και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι ή το domination, βασικά και μετά το ground war domination, να ξεκινήσουμε από εκεί. Υπάρχει ένα game mode που λέγεται ground war. Σε αυτό το ground war μπορείτε να παίξετε ή team deathmatch ή domination. Τώρα, πάντα διαλέγετε αυτό. Αλλιώς ή κλασικό domination ή και demolition, εμένα μου αρέσει. Κάποιοι πιστεύουν ότι και στο Search and Destroy παίρνουμε πολλά XP. Συμφωνώ με αυτό, αλλά πρέπει να σκεφτείτε ότι το Search and Destroy είναι ένα game mode που αν δεν είσαι καλός, τα πράγματα είναι πολύ σκούρα. Δηλαδή, πεθαίνεις, όταν πεθάνεις, ξαναβγαίνεις στο επόμενο round. Γενικώς, άμα το έχετε το Search and Destroy, παίξτε Search and Destroy. Και εμένα είναι το αγαπημένο μου. Λοιπόν, θα παίξουμε άλλο ένα Team Deathmatch στη Standoff. Στο Κυργιστάν, παρακαλώ. Περιμένουμε να αρχίσει το παιχνίδι. Και θα δούμε λίγο το Assault. Το αγαπημένο μου όπλο. Παίζω με FMJ πάλι για να γαζώνω τους στίχους και με Quick Draw. Ας εξηγήσω για ποιο λόγο πιστεύω ότι το Quick Draw είναι το νούμερο ένα attachment σε όλα τα Assault. Τι γίνονται? Τα Assault αργούν πολύ να στοχεύσουν και από κοντά έχουν μεγάλο μειονέκτημα. Τώρα, το Quick Draw, δείτε πόσο πιο γρήγορα στοχεύει. Αυτό ακριβώς, αυτός ο λίγος χρόνος που εξοικονομούμε μπορεί πάρα πολλές φορές από κοντινές αποστάσεις να μας σώσει τη ζωή. Και πιστεύω ότι πρόκειται και για το καλύτερο assault, το Alpha-94. Διότι έχει πολύ μεγάλο damage, ευθυμβολία. Είναι ένα όπλο παντός καιρού. Μπορεί να σκοτώσει από κοντά, από μακριά, από πολύ μακριά. Και θα ρίξουμε μια χειρονομίδα. Τις χειρονομίδες καλό είναι να τις κάνετε cook. Και όταν λέω cook, απλώς κρατάτε για λίγο παραπάνω. Έτσι ώστε να την πετάξετε ακριβώς εκεί που θέλετε και να σκάσει κατευθείαν εκεί. Να μην προλάβει ο άλλος να μην γυρίσει πίσω. Εκτός και αν έχει το perk Fast Hands, το οποίο κάνει reset αυτό το cook της χειρομοβίδας. Δηλαδή, σαν να λέμε ότι κουρδίζεται, ένα τέτοιο πράγμα. Τώρα τέλειωσε αυτό το παιχνίδι, μας έβαλε σε ένα μισοτελειωμένο παιχνίδι. Άλλο ένα, πιστεύω ότι είναι πρόβλημα του matchmaking του Call of Duty. Δηλαδή, σε περίπτωση που περιμένεις ένα lobby, μπορεί να σε πετάξει να σε βάλει σε ένα μισοτελειωμένο παιχνίδι επειδή κάποια άτομα έχουν κάνει leave. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι αυτό είναι σωστό. Παρ' όλα αυτά, παίρνουμε πολύ περισσότερα XP, διότι το παιχνίδι τελειώνει πολύ πιο γρήγορα. Και κοιτάξτε εδώ πέρα πόσα metals. Αυτά τα μετάλλια δίνουν 100 XP το καθένα. Αυτό που το κάνει 3 φορές δίνει 300. Λοιπόν, τέλειωσε το σημερινό βιντεάκι. Σήμερα είδαμε το Alpha-94 και το MSMC. Σας έδωσα κάποια tips, ελπίζω να είναι χρήσιμα. Παίξαμε τόσο στη Yemen όσο και στη Standoff ένα ωραίο Team Deathmatch. Στο επόμενο βιντεάκι που θα ακολουθήσει θα δούμε το Sniper και κάποιο Light Machine Gun. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Μπορείτε επίσης να πάτε και στο www.gameworld.gr για όλα τα gaming news. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.